Να πούμε βέβαια ότι με αφορμή τη φετινή διοργάνωση του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, είναι πολύ καλό που μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή του Ελληνισμού της Διασποράς, για τα ζητήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, που πριν από λίγο και εσείς ο ίδιος στήξατε, και δι της διδασκαλίας και της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσαμε, ας μου επιτραπεί, τον κύριο Χρυσουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, και αυτό ηχεί στα αυτιά μας μονάχα ως πρόκληση, να μιλάω ότι δίνει έμφαση η ελληνική πολιτεία στην ελληνομάθεια και στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Και λέμε πρόκληση γιατί είναι γνωστή η κατάσταση στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, με τα τεράστια προβλήματα, την υποστελέχωση, τους απαράδεκτους όρους δουλειάς και ζωής των εκπαιδευτικών που υπηρετούν, τα κόστη που όλο και περισσότερο επομίζονται οι λαϊκές οικογένειες των Ελλήνων μεταναστών, που καλούνται να πληρώνουν από την τσέπη τους πολλές φορές ακόμα και για τα στοιχειώδη, τα προβλήματα με τις υποδομές, τα κατάλληλα κτίρια, τους απαράδεκτους επίσης όρους που έχουν τεθεί για να αναγνωριστούν τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα υψηλά όρια δηλαδή των 40 παιδιών και τόσα άλλα. Μάλιστα, αυτά και ακόμα περισσότερο δεν αφορούν μονάχα, ξέρετε, στην ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι πάμπολες φορές που ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε μεταφέρει στην κυβέρνηση και μέσα από τον κοινοβουλευτικό δρόμο, με πάρα πολλές δεκάδες αναφορές, ερωτήσεις, ζητήματα που αναδεικνύουν με τους αγώνες τους και τις παρεμβάσεις τους οι Έλληνες μετανάστες, τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών του εξωτερικού, οι σύλλογοι γονέων. Και όμως μέχρι στιγμής πρέπει να υποθεί αυτό εδώ στην Επιτροπή. Από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Ομολογεί έτσι εμέσως δηλαδή ότι δεν της καίγεται καρφί για τα προβλήματα της εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών στις χώρες του εξωτερικού. Και μια και το έφερε κουβέντα, αλήθεια, τι έχει να πει η ελληνική κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και τους μαθητές στο Μόναχο που κινδυνεύουν και πάλι να βρεθούν στο δρόμο με το Υπουργείο και το Προξενείο εκεί να φέρουν βαρύτατες ευθύνες. Δεν νομίζω ότι έχουν άδικο να λένε ότι σχεδιασμένα και διαχρονικά βάλετε κατά των αναγκών σας. Τώρα, ως προς το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, θα γίνει βεβαίως. Όμως και από το πρόγραμμά του που έχει δημοσιευθεί, επιβεβαιώνεται ότι ουδόλως θα απασχολήσουν τα πραγματικά προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και οι ανάγκες της ενίσχυσής της, με προσλήψεις δασκάλων, καθηγητών, τη στήριξή τους. Και μάλιστα, μιας και επικεντρώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θέμα είναι ιδιαίτερα οξυμένο στη Νέα Υόρκη, όπου το κόστος ζωής είναι πραγματικά απαγορευτικό, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, ασφαλώς και οι επιστημονικές ομιλίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα φωτίσουν πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πλευρές. Όμως, αλήθεια, αναρωτιόμαστε τι εχέγγυα προσφέρει η κυβέρνηση ότι θα λάβει κάτι από όλα αυτά υπόψη της στο σχεδιασμό, για το πώς θα αναβαθμιστεί δηλαδή ουσιαστικά η ελληνόγλωσση εκπαίδευση, όταν ο σχεδιασμός που υλοποιείται με διαχρονική συνέπεια από τη Νέα Δημοκρατία και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις είναι ακριβώς για το αντίθετο, δηλαδή για την υποβάθμιση, για την απαξίωσή της. Οι επιστήμονες φυσικά που θα συμμετέχουν στο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο σίγουρα θα συμφωνούν μαζί μας σχετικά με την ανάγκη που υπάρχει αλίμονο να διατηρούνται οι δεσμοί της ομογένειας με την πατρίδα, βασικό στοιχείο της οποίας αποτελεί τόσο η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση όσο και η ανάγκη να στηρίζεται ο πολιτισμός, η γνώση της ιστορίας της Ελλάδας. Μάλιστα, στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, και όχι μόνο, το ίδιο για παράδειγμα ισχύει και στην Αυστραλία αλλά και σε άλλες χώρες, ακόμα και στην Ευρώπη, η ανάγκη αυτή είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη, όσο και απαιτεί πάρα πολύ ειδικά και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, καθώς η ελληνική ομογένεια είναι πλέον σε πολλές περιπτώσεις τρίτης και τέταρτης γενιάς. Όπως γνωρίζετε, εμείς ως κόμμα, ως ΚΚΕ, έχουμε κομματικές οργανώσεις και λέσχες φίλων σε πολλές χώρες όλο τον κόσμο, φυσικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα ξέρουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει και είμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στο πλευρό των αγώνων των Ελλήνων μεταναστών και της ομογένειας σε ό,τι αφορά και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Πρόσφατα εξάλλου,
στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε και ανέδειξε αυτά τα ζητήματα και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, συζητώντας με Έλληνες μετανάστες και ομογενείς, αλλά και με τις προξενικές αρχές, όπως αντίστοιχα βρέθηκε και στον Καναδά και τη Γερμανία το προηγούμενο διάστημα, ενώ και εγώ ο ίδιος ήμουνα πριν από λίγο καιρό, πριν 2 μήνες, στη Γερμανία, ακριβώς για τα ζητήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Περιμένουμε λοιπόν και εμείς, ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, να ακούσουμε όσα ενδιαφέροντα έχουν να πούν οι συμμετέχοντες στο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο και να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο τις επιστημονικές επεξεργασίες του κόμματός μας και τις προτάσεις μας για την ελληνόγλωσση, ειδικά εκπαίδευση. Ακόμα περισσότερο όμως απαιτούμε να δοθεί επιτέλους λύση στα τεράστια προβλήματα που αναδεικνύουν με τους αγώνες τους οι Έλληνες μετανάστες και οι φορείς τους, και εμείς στηρίζουμε βέβαια με όλες μας τις δυνάμεις. Επιτρέψτε μου τέλος μια τελευταία επισήμανση που τη θεωρούμε πολύ ουσιαστική πριν κλείσω. Μεταξύ των διοργανωτών εμφανίζεται και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Πριν από 2 εβδομάδες, κύριε Πρόεδρε, οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί κατέστειλαν με απίστευτη βιαιότητα, εισβάλλοντας στους χώρους αυτού του Πανεπιστημίου, την αγωνιστική κινητοποίηση φοιτητών που εναντιώνονταν στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και καλούσαν το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, οι φοιτητές του, να διακόψει κάθε είδους δεσμούς και σχέσεις με το Ισραηλινό κράτος που δολοφονεί παιδιά και αμάχους, στο όνομα και της απόφασης της Βουλής, της Ελληνικής Βουλής, την οποία αρνείται βέβαια να υλοποιήσει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες, για αναγνώριση του ανεξάρτητου δηλαδή κράτους της Παλαιστίνης. Καλούμε σήμερα και από αυτό το βήμα την Επιτροπή να καταδικάσει αυτή την καταστολή στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, να συμπαρασταθεί στους αγώνες των φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο και να καταδικάσει επιτέλους το έγκλημα που συντελείται κάθε μέρα στην Παλαιστίνη και διαχρονικά εδώ και δεκαετίες από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Σας ευχαριστώ.